Ο νους μας τις πιο πολλές φορές στην προσευχή δυσανασχετεί, λέγει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής στο 68ο από τα 100 πρακτικά κεφάλαια που έχει στον ασκητικό του λόγο. Ο νους μας δυσανασχετεί στην προσευχή τις πιο πολλές φορές, γιατί η αρετή της προσευχής, λέγει, του επιβάλλει να συγκεντρώνεται και να περιορίζεται πολύ. Ενώ στη θεολογία με χαρά δίνει τον εαυτό του, επειδή είναι πλατιά και απεριόριστα τα αντικείμενα των θείων θεωριών και ευκολότερα διαβάζουμε ή μελετούμε ή μιλάμε για τον Θεό παρά προσευχόμαστε. Για να μην το επιτρέπουμε λοιπόν, λέει ο Άγιος Διάδοχος, να θέλει να λέει πολλά ή να πετά υπέρμετρα με χαρά, ας ασχολούμαστε κυρίως με την προσευχή και την ψαλμωδία και την ανάγνωση των γραφών. Αλλά να μην παραβλέπουμε και τις διδασκαλίες των λογίων ανδρών, των οποίων η πίστη φανερώνεται από τους λόγους τους. Με τον τρόπο αυτό θα εμποδίσουμε το νου να αναμίξει δικά του λόγια μαζί με τα λόγια της χάρης ή να πέσει σε καινοδοξία, παρασυρμένος από την πολλή χαρά και πολυλογία. Αλλά και στον καιρό της θεωρίας θα τον προφυλάξουμε από κάθε φαντασία και όλες σχεδόν τις σκέψεις του θα κάνουμε να συνοδεύονται από δάκρυα. Γιατί όταν αναπαύεται κατά τον καιρό της ησυχίας και αισθάνεται γλυκύτητα και μάλιστα από τον γλυκασμό της ευχής, όχι μόνο ξεφεύγει τους κινδύνους που αναφέραμε, δηλαδή την πολυλογία, το να λέει πολλά για το Θεό ή ακόμα και τις διάφορες φαντασίες με αφορμή τη σκέψη για τον Θεό. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δίνεται στην προσευχή και γεύεται τη γλυκύτητα της ευχής, τότε γλιτώνει από αυτούς τους κινδύνους και ανανεώνεται περισσότερο, λέει ο Άγιος, στο να κινείται με δύναμη και χωρίς κόπο στις θείες θεωρίες. Εκτός του ότι θα προοδεύει στη θεωρία της διακρίσεως με μεγάλη ταπείνωση. Όσο ο άνθρωπος προχωράει στην προσευχή, τόσο προχωράει και στην θεωρία του Θεού. Γνωρίζει τον Θεό και τα του Θεού, αλλά αποκτά και διάκριση, ώστε να ξεχωρίζει τον όθο από το γνήσιο και να μην παρεκτρέπεται. Εκτός λοιπόν του ότι ο άνθρωπος με την προσευχή γλιτώνει από την πολυλογία ακόμα και για τον Θεό και από την εκτροπή σε φαντασίες, συνάμα προοδεύει στη διάκριση και στην ταπείνωση. Πλην όμως πρέπει να γνωρίζουμε, λέει ο Άγιος, ότι υπάρχει και προσευχή που ξεπερνά κάθε πλάτος. Αυτή όμως είναι για εκείνους μόνο που με κάθε πνευματική αίσθηση και εσωτερική πληροφορία είναι γεμάτη από τη Θεία Χάρη. Και τότε ο άνθρωπος απλώνεται στις Θείες Θεωρίες με την προσευχή αυτή, η οποία είναι δώρο Θεού βέβαια, σε εκείνους οι οποίοι είναι γεμάτοι από τη Θεία Χάρη, όπως λέει ο Άγιος. Λέγει και στο πρωτότυπο, σχετικά με όλα αυτά, τα οποία συνδέονται με τα λέει και στο πρωτότυπο αυτά που είπα προηγουμένως, τα οποία συνδέονται και με το προηγούμενο κεφάλαιο που μας μίλησε πάλι για το χάρισμα της θεολογίας, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να ανεβαίνει εις τον Θείο Έρωτα, εις την αγάπη προς τον Θεό. Πλην όμως χρειάζεται προσοχή και να μην αφήνει ο άνθρωπος και την προσευχή. Ο νους ημών, λέγει, τα πολλά περιμένει την προσευχήν δυσανασχέτως έχει,
δια των στενών άγαν και περιεσταλμένων της ευκτικής αρετής. Ο νους μας σε μεγάλο βαθμό δυσανασχετεί μεν ως προς την προσευχή λόγω του μεγάλου περιορισμού και της συγκεντρώσεως της προσευχητικής αρετής. Θα πρέπει ο νους να κοπιάσει, να συγκεντρωθεί εις την ευχή, εις την προσευχή, και αυτό ο νους δεν το θέλει, δεν το δέχεται εύκολα. Εις δε τη θεολογία χαίρον εαυτόν επιδίδωση. Αντίθετα, στη θεολογία δίνει με χαρά τον εαυτό του, τον αφιερώνει δια το πλατή και απολελειμμένον των θείων θεωρημάτων, ένεκα του ευρύχωρου και ελευθέρου, του πλατέως των θείων θεωρημάτων, αυτών που έχουν σχέση με τον Θεό. Είναι ουν μη οδόν αυτοδόμεν του πολλά λέγειν ή και υπέρ των μέτρων αυτών πτερούστε, παραχωρώμεν τη χαρά, τη προσευχή τα πλήστα και τη ψαλμωδία και τη των γραφών αναγνώση σχολάζομαι. Για να μην δώσουμε λοιπόν σε αυτόν δίωδο για να λέγει πολλά παρασυρμένος από την θεολογία ή και για να πετά, να αφησιούται, να υπερηφανεύεται αυτός υπέρ το μέτρο, να πετά υπέρ το μέτρο και έτσι να πέφτει και σε υπερηφάνεια, να αφήνουμε τη χαρά των πολλών λόγων και να ασχολούμεθα περισσότερο με την προσευχή και την ψαλμωδία και με την ανάγνωση των γραφών. Είναι βέβαια κορυφαίο χάρισμα η θεολογία, αλλά θα πρέπει ο άνθρωπος να μάθει πρώτα να προσεύχεται σωστά και καθαρά και να ασχολείται επίσης με την ψαλμωδία και την ανάγνωση των γραφών και να μην βιάζεται να μιλήσει για τον Θεό ή να υψώσει το νου του σε υψηλές πνευματικές θεωρίες. Γι' αυτό τα πλήστα, τα περισσότερα, τον περισσότερο χρόνο μας να το δίνουμε στην προσευχή και στην ψαλμωδία και στην ανάγνωση των γραφών. Μήτε των φιλολόγων ανδρών παρορώντες τα θεωρήματα, όν η πίστης δια των λόγων γνωρίζεται. Και επίσης να μην καταφρονούμε τις γνώμες των θείων ανθρώπων, των Αγίων ανθρώπων που αγαπούν τον Λόγο, των οποίων η πίστης από τους θεολογικούς λόγους μόνο καθίσταται φανερή. Από τα λόγια τους καταλαβαίνουμε την πίστη τους και πρέπει να μελετούμε και τις γνώμες και τις καθηδασκαλίες των Αγίων μας. Ούτε γαρ ίδια αυτό τούτο ποιούντες παρασκευάζομεν ρήματα επιμηγίνε της λόγης της χάριτος, ούτε μην υπό της καινοδοξίας αυτών υποσυρθήνε διαφορηθέντα δια της πολλής χαράς και της πολυλογίας παραχωρήσομεν. Όταν λοιπόν πράττουμε έτσι, δεν θα κάνουμε να αναμειχθούν με τους δικούς μας λόγους τα λόγια της χάριτος. Και επίσης δεν θα επιτρέψουμε να παρασυρθεί αυτός ο νους που ασχολείται με την προσευχή και την ψαλμωδία, την δημοτική μελέτη από την κοινοδοξία. Και δεν θα επιτρέψουμε να διασκορπιστεί από την πολλή χαρά και τα πολλά λόγια, την πολλή ρημοσύνη. Θα πρέπει λοιπόν να δίνουμε το νου μας στην ψαλμωδία και στην προσευχή και στη μελέτη των Θείων Γραφών και στη μελέτη των Λόγων των Αγίων. Και έτσι δεν θα επιτρέπουμε να αναμειγνύονται με τα λόγια της χάριτος τα δικά μας λόγια, να μην βάζουμε δικούς μας λόγους. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό, και αυτό θα γίνεται όταν ο άνθρωπος, όπως είπαμε, δοθεί στην προσευχή και στην ψαλμωδία και στη μελέτη του Λόγου του Θεού. Και ακόμα δεν πρέπει και δεν θα γίνεται και αυτό να παρασυρώμαστε από την γενοδοξία και να διασκορπίζεται ο νους μας από την πολλή χαρά και την πολυλογία. Αλλά επίσης πρέπει να το φυλάξουμε και από κάθε φαντασία και πάσης φαντασίας αυτών
εκτός εν το καιρό της θεωρίας φυλάξομεν και δακρυώδης αυτό σχεδόν τας πάσας εκ τούτου ενίας περιποιήσομεν. Επίσης θα επιτύχουμε να το φυλάξουμε αδολουσχόντες και ασχολούμενοι με την προσευχή και την ψαλμοδία και τον Λόγο του Θεού και των Αγίων, να το φυλάξουμε από κάθε κοινοδοξία κατά τον καιρό της θεωρίας που γίνεται καιρό προσευχής, και θα εξασφαλίσουμε από αυτόν τον περιορισμό σε αυτόν στο νου σχεδόν όλους τους λογισμούς δακρυώδεις, κατανυκτικούς. Θα έχουμε δηλαδή λογισμούς που θα έχουν κατάνυξη και θα μας δίνουν δάκρυα. Αναπαυόμενος γάρ εν της καιρής της ησυχίας και καθιδινόμενος υπό το της ευχής μάλιστα γλυκάσματος, ου μόνον των προηρημένων αιτιών εκτός γίνεται, αλλά και πλέον ανανεούται εις το οξέως και δίχα πόνου της θείης επιβάλλει θεωρήμαση. Μετά του και εις την θεωρίαν αυτών της διακρίσεως εν πολύ προκόπτην ταπεινώσει. Όταν αναπαύεται ο νους στον καιρό της ησυχίας και καταγλυκαίνεται πάρα πολύ από την γλυκύτητα της ευχής, τότε όχι μόνο εκφεύγει από τις αμαρτίες που προηγουμένως έχουν υποθεί, δηλαδή από το να αναμειγνύουμε δικά μας λόγια με τα λόγια της Χάριτος, από το να παρασυρώμαστε από την καινοδοξία εξαιτίας της πολυλογίας και από την φαντασία στον καιρό της θεωρίας. Όλα αυτά τα αποφεύγουμε όταν ασχολούμαστε με την προσευχή και τη μελέτη του Λόγου του Θεού και των Αγίων και με την ψαλμοδία. Και επίσης ο νους όχι μόνο ξεφεύγει από αυτά, αλλά και ανανεώνεται περισσότερο για να εντρυφά γρήγορα και χωρίς κόπο στα θεία θεωρήματα. Και ταυτοχρόνως προχωρεί με πολύ ταπείνωση στη θεωρία της διακρίσεως. Πίνω δι ιδένε ότι εστίν ευχή παντός πλάτους επάνω. Αυτή δε, εκείνον μόνον υπάρχει, τον εν πάση αισθήση και πληροφορία εμπεμπισμένο της Αγίας Χάριτος. Πρέπει όμως να γνωρίζει κανείς ότι υπάρχει ευχή υπεράνω παντός εύρους. Όταν ο νους ελευθερωθεί από τα πάθη, δεν αισθάνεται τη στενότητα της ευχής, αλλά τον πλατισμό και την άνεση. Αυτή όμως η προσευχή ανήκει μόνο σε εκείνους οι οποίοι είναι πεπληρωμένοι με κάθε αίσθηση και πληροφορία από την Αγία Χάρη. Όσο επιμένουμε στην προσευχή και στην ψαλμοδία και στη μελέτη του Λόγου του Θεού και των Αγίων, τόσο θα τελειοποιείται και η προσευχή μας και τόσο θα φτάνουμε όλο και περισσότερο εις το να έχουμε με ευκολία την προσευχή και να απολαμβάνουμε αυτή την άνεση και τον πλατισμό για τον οποίο μιλάει εδώ ο Άγιος. Γιατί όλο και περισσότερο θα ενεργοποιείται μέσα μας η χάρις του Θεού, η οποία γίνεται αιτία να δίνει ο Θεός αυτή την τέλεια προσευχή στους ανθρώπους που κοπιάζουν και ομολογούν και δοξάζουν το Άγιο όνομά Του και εργάζονται το έργο Του. Το δέθεο ημοδόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.